Παιδιά, καλησπέρα. Είπα να ξεκινήσω να κάνω αυτά τα βιντεάκια στο career mode χωρίς κάμερα. Πείτε μου και εσείς κάτω στο σχόλιο πώς το προτιμάτε γενικά, άμα να είναι με ή χωρίς. Για να δούμε και πώς θα το κάνω στα επόμενα βίντεο. Σήμερα έχουμε τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια. Βασικά δύο πολύ σημαντικά. Έχουμε το εντός έδρας με την Crew. Και από ό,τι βλέπετε, παίζουμε εκτός έδρας με την Oxford United για το κύπελο, το BSM. Και το πολύ πιο σημαντικό match, το πιο σημαντικό από τα τρία. Εντός έδρας με την Portsmouth για το FA Cup. Για πάρα πολλούς λόγους πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τουλάχιστον τα δύο του κυπέλου. Έτσι θα ξεκινήσει λοιπόν η ομάδα. Και μπορούμε να απειλήσουμε από το corner. Και θα το κάνουμε. Ο Μάντρι πάρα πολύ ωραία, έκανε πολύ ωραία κίνηση στο χώρο. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας, την έστειλε στα δίχτυα και ξεκινάμε όσο καλύτερα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Εδώ ο Μάντρι πάλι έχει χώρο. Και ένα λεπτό, δύο. Μετά που άνοιξε το σκορ με το πρώτο του γκολ, μετά από πολύ ωραίο κλέψιμο και ωραία κίνηση του Τζαούσι, έκανε το 2-0. Φτάνει τα 38 νομίζω γκολ στο πρωτάθλημα και το ρεκόρ είναι 52. Πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ και έχουμε πάρα πολλά μάτσα ακόμα. Εδώ ο Μάντνεϊ, πολύ ωραία πάσα στον Παπάζογλου. Αυτός πίσω στο Μάντνεϊ. Και στο 15ο λεπτό ο Μάντνεϊ ολοκληρώνει το hat-trick του. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο και είναι 3-0 στο 15 με hat-trick του Μάντνεϊ. Μια τρομερή εμφάνιση και από την ομάδα και από το Μάντνεϊ. Εδώ ο Παπάζογλου τη γύρισε πίσω στο Μάντνεϊ που τον έβγαλε μόνο του. Εδώ δυστυχώς μειώνει η Crew σε 3-1. Και πραγματικά νιώθω ότι σε μερικά γκολ δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Ήταν πολύ καλό το τελείωμα. Ο Κουντή δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Και προσπάθησα να τον κόψω, δεν τα κατάφερα. Ούτε με τον Ιμπραχήμ, τον κεντρικό αμυντικό, δεν κατάφερα να σταματήσω. Και δυστυχώς ούτε ο Κουντή μπορούσε να κάνει τίποτα. Εδώ όμως ο Πάνος περνάει και θα απαντήσει αμέσως, θα κάνει το 4-1. Μια ωραία κίνηση του Μάντνεϊ και ασίστ του Μάντνεϊ. Εδώ Τσαούσι με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Μετά από πάσα δεν ήταν πιανού. Δεν το περίμενα καθόλου να μπει αυτό το γκολ. Ο Γκέλης ήταν. Ένα γκολ που θα μας δώσει προβάδισμα 4 τερμάτων και νομίζω πως έχουμε εξασφαλίσει τη νίκη. Το μάτς είναι 5-1 στο 51 και δύσκολα θα πετάξουμε βαθμούς. Εδώ κινδυνεύουμε και δυστυχώς η Crew θα μειώσει, θα κάνει το 5-2. Προσπαθώ γενικά σε κάθε μάτς να τρώσω λιγότερα γκολ γίνεται γιατί η άμυνα μας είναι χάλια. Αλλά νιώθω πως για κάποια πράγματα δεν μπορώ να κάνω πραγματικά τίποτα. Και τον είχα κόψει ήδη μία φορά, πέρασε. Και έχουν τώρα εξαιρετικά σου, το βλέπετε, ο Κουντής δεν προσπάθησε καν, απλά έπεσε κάτω. Εδώ ο Γιώκας θα πάρει την κεφαλιά από πολύ ωραία σέντρα του. Δεν είδα ποιον ήταν, του Μωυσιάδη. Δεν θυμάμαι. Θα κάνει το 6-2, όπως έχουμε πει, τα corner μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ κινδυνεύουμε πάλι, είμαστε εκτεθειμένοι. Και παρόλο που έχασε το control, κάπως καταφέραμε και το φάγαμε και αυτό. Εδώ και άλλο στο τέρμα.
και άλλο γκολ. Βέβαια αυτό ήταν και πολύ ωραίο τελείωμα. Τώρα ο επιθετικός της Screw έκανε τελείωμα Ρονάλντο. Δεν νομίζω να... Και άλλο το φύλακα να είχα, δηλαδή δεν νομίζω να μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά δεν γενικά, όπως είπα και στο προηγούμενο γκολ, ό,τι πάει τέρμα γράφει. Και επειδή το μάτς κάτω εδώ θα λήξει 6-4 σε ένα μάτς με 10 γκολ. Με 10 γκολ πήραμε την νίκη, hat-trick του Madney, νομίζω έβγαλε και μία ή δύο assist, κάτι τέτοιο. Τώρα πάμε στο επόμενο μάτς που είναι πολύ σημαντικό, που είναι με την Oxford. Και ας ελπίσω να καταφέρουμε εκεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή θα είναι η ομάδα για το σημαντικό μάτς με την Oxford. Ή μπαμε στη σέντρα, πάμε να ξεκινήσουμε και ας ελπίσουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό στον Παπάζογλου. Τσαούσι. Έχει χώρο για να μπει μέσα στην περιοχή. Θα μπει, θα εκτελέσει και θα ανοίξει το σκορ. Ανοίγουμε το σκορ εκτός έδρας με την Oxford. Κάνουμε το 0-1 με τον Τσαούσι. Κυκλοφορήσαμε πολύ ωραία την μπάλα. Βρήκε και ένα χώρο Τσαούσι, κινήθηκε εκεί πέρα και άνοιξε το σκορ. Πάνω θα δώσω το Madney. Αυτός βλέπει την πολύ ωραία κίνηση του Παπάζογλου. Θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Πάνος ακολούθησε. Τελείωσε τη φάση σαν δύο τέρμα. Εδώ ο Παπάζογλου, το σουτ που έκανε, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Oxford. Γι' αυτό πήγε και στο δοκάρι. Αλλά ακολούθησε ο Πάνος και απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Πρέπει να μην έβαλα αρκετή δύναμη. Αλλά ο Madney θα καταφέρει, θα πάει στο πρώτο δοκάρι. Θα στείλει την μπάλα στο αντίπαλα δίχτυα και θα κάνει το 3-0. Θα μπει και αυτό στον πίνακα το σκόρερ. Εδώ με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Δεν κάνουν όλες ώρες κάτι απίθανα σουτ. Απίθανα σουτ που μπρόνους παίχτες υποτίθεται δεν μπορούν να κάνουν. Αλλά νομίζω πως το Legendary ανεβάζει το rating των παιχτών έτσι κι αλλιώς, των αντιπάλων παιχτών εννοώ. Εδώ βλέπετε ένα τρομερό τελείωμα. Έπεσε πολύ ωραία ο Χολίδης. Έπεσε πάρα πολύ ωραία. Αλλά δύσκολα θα βγει εκεί πέρα. Ο Τσαούσι από τα πλάγια, μετά πολύ ωραία πάσα του Madney. Θα δώσει πίσω στο Madney και αυτός θα κάνει το 4-1, θα καθαρίσει το match. Θα βάλει το δεύτερο του goal σε αυτό το παιχνίδι. Και όπως έχουμε πει και πριν, πάει για πολλά ρεκόρ σκοραρίσματος. Εδώ μπαίνουν στην περιοχή. Και πάλι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στα προηγούμενα match. Κλασικά, ό,τι πάει τέρμα γράφει. Αν και εδώ πέρα και στα δύο γκολ ήταν πολύ καλά τα τελειώματα. Δηλαδή οι παίχτες της Oxford, παιδιά, έχουν απίστευτα τελειώματα από ό,τι φαίνεται. Και τα δύο σουτ έχουν πάει σε γωνίες, σε full γωνίες. Και περιέργως ο Χολίδης και στα δύο γκολ έχει πέσει καλά. Δηλαδή ο Κουντής απλά κάθεται ακίνητος και τα τρώει. Ο Χολίδης και στις δύο περιπτώσεις έχει πέσει όντως. Εδώ μειώνουν σε 4-3. Μια κομπίνα να πω από το corner. Πεχτάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο παίχτης της Oxford και μας νίκησε όλους στον αέρα. Και τώρα το match γίνεται δύσκολο. Και πήραμε την νίκη εν τέλει με 4-3. Κάναμε αυτό το match πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν εν τέλει. Με τις μοναδικές φάσεις που κάνανε σε όλο το match μέχρι το 91 να πήγαιναν goal. Αλλά εν τέλει καταφέραμε να πάρουμε την νίκη 4-3. Εδώ πέρα νομίζω είναι knockout, οπότε φαντάζομαι περνάμε μέσα στην επόμενη φάση. Εδώ παιδιά μου κάνουν πρόταση για τον Παπάζογλου. Μου δίνουν 400 χιλιάρικα. Αλλά νομίζω πως θα την απορρίψω. Πείτε μου και εσείς γενικά κάτι στα σχόλια, πως θα θέλετε να το κάνουμε αυτό όσον αφορά τις μεταγραφές των παιχτών. Εγώ πιστεύω πρέπει να τους κρατήσουμε όλους. Και άντε να δώσω κάποιον δανεικό, κάνα δύο παίχτες που δεν χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου. Ίσως για να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους μέχρι το τέλος της σεζόν, για να μην μένουν άπραγοι. Πείτε μου λίγο τι πιστεύετε γι' αυτό. Και πάμε στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας, με την Portsmouth για τον τρίτο γύρο του FA Cup.
αυτή θα είναι η ομάδα που θα ξεκινήσει ξανά. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα εδώ πέρα. Λοιπόν, η Bam στη σέντρα. Ας ελπίσουμε να πάει καλά το match. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Εδώ έχουμε χώρα από τα αριστερά. Εξαιρετική παλιά στον Εμμανουλίδη που νομίζω είναι onside. Θα κλείσει προς τα μέσα και θα ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 1-0. Με ένα εξαιρετικό τελείωμα. Πάρα πολύ ωραία παλιά του Παπάζογλου. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν είδα. Κάνει ωραία κίνηση στο χώρο Εμμανουλίδη. Στον μπόλερ προς τα μέσα και ένα συρτό πλασέ. Ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0. Εξαιρετική παλιά παιδιά του Τσαούσι στο Μάντνεϊ. Ο οποίος θα κάνει το 2-0. Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω για την παλιά του Τσαούσι. Εξαιρετική παλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Μάντνεϊ ακολούθησε την μπάλα. Τελείωσε τη φάση και έκανε το 2-0. Παιδιά, τρομερή παλιά. Τρομερή παλιά του Τσαούσι. Και ο Μάντνεϊ, όσο πιο γωνία γινότανε, κατάφερε και έκανε το 2-0. Και πρέπει να διατηρήσουμε το προβάδισμα. Δεν το διατηρήσαμε. Η πόρση μου δυστυχώς μειώνει σε 2-1. Με μια κεφαλιά του Πακ. Βλέπετε σέντρα στην άμυνα όλοι κοιμούνται. 2-1. Και τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην ισοφαριστούμε. Εδώ παιδιά χάσαμε τεράστια ευκαιρία. Τεράστια, πολύ ωραία ενέργεια του Εμμανουηλίδη. Ο Μάντνεϊ βρέθηκε μόνος στο κέντρο της άμυνας της Portsmouth, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Άλλη μια εξαιρετική απέξω του τροματοφύλακα της Portsmouth. Εδώ πάνω όμως έχει χώρο. Και ξανά παιδιά, ξανά ο τροματοφύλακας της Portsmouth. Ξανά. Θα μπορούσαμε άνετα να έχουμε βάλει άλλα 2 ή 3 γκολ. Εδώ, Πάνος, κράτησε την μπάλα. Παιδιά, κλειδώσαμε την νίκη νομίζω. Κάναμε το 3-1 σε ένα πολύ δύσκολο μάτς. Ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Στο 87, ο Πάνος σφραγίζει την νίκη νομίζω. Πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο τελείωμα. Και επιτέλους, δεν απέκρουσε τον τερματοφύλακα στη Portsmouth. Επιτέλους. 3-1 και είμαστε νομίζω στην επόμενη φάση. Και δικαίως, πολύ δικαίως. Και τελείωσε το match. Η Portsmouth μόλις πήρε την κόκκινη, ήμουνα σίγουρος ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Σκοράραμε και τρίτο γκολ. Κλειδώσαμε την νίκη με την πολύ ωραία ενέργεια του Πάνου. Περνάμε στην επόμενη φάση και ας ελπίσουμε να παίξουμε και το επόμενο match εντός έδρας για να έχουμε και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Και ας ελπίσουμε να μην είναι ο match Premier League τουλάχιστον. Η κλήρωση δεν θα τη δούμε τώρα, θα γίνει σε μερικές μέρες φαντάζομαι. Λοιπόν παιδιά, ήρθε μια προσφορά για το Μακρύδι. Του Παπάζογλου θα την κάνω reject. Αλλά για το Μακρύδι έχω ήδη δύο τερματοφύλακες. Και τον Χολίδη και τον Γκουντή. Που έτσι κι αλλιώς και οι δύο δεν προλαβαίνουν να παίξουν αρκετά μάτς. Τα περισσότερα τα παίζει ο Γκουντής. Δεν πιστεύω πως χρειαζόμαστε τρίτο τερματοφύλακα. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια χρήματα. Οπότε λέω να κάνω κάποιες διαπραγματεύσεις για τον Μακρύδη. Μπας και πάρουμε λίγα λεφτά παραπάνω. Δέχτηκαν τα 160 χιλιάρικα που του ζητήσαμε. Και άμα δεχτεί νομίζω και ο Μακρύδης στο συμβόλαιο, θα έχουμε κάποια λεφτά για να μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον κάποια πράγματα. Λοιπόν, πια θα τα αφήσουμε εδώ πέρα. Ό,τι βλέπετε έχουμε το επόμενο μάτς με τη Salford. Είναι τρεις θέσεις κάτω από εμάς. Θα θέσουμε γερές βάσεις για πολλά πράγματα άμα καταφέρουμε να κερδίσουμε και αυτό το match. Πήραμε τις προκρίσεις και στα δύο κύπελα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάρουμε αρκετά χρήματα σε cash prizes. Τι θα βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να πνεύσουμε λίγο, γιατί είμαστε πάντα οριακά full. Και με τις ανανεώσεις δηλαδή δεν είχα χρήματα για να κάνω ανανεώσεις που ήθελα των παιχτών. Κάντε ένα like στο βίντεο μας σας άρεσε, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και ένα σχόλιο να μου γράψετε από κάτω τη γνώμη σας για αυτά που σας ρώτησα. Είτε για τις πωλήσεις των παιχτών, άμα θέλετε να πουλήσουμε κάποιους παίχτες για να μπορούμε να είμαστε λίγο καλύτερα και ίσως να κάνουμε μεταγραφές κάποιων. Αν και εγώ προτιμώ να κρατήσουμε τον κορμό της BAM και ίσως να δώσουμε έναν ή δύο παίχτες. Κάντε ένα subscribe για να μην χάσετε και τα επόμενα βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο.